Εδώ είμαστε. Είναι Δετάρτη. Είναι 5 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι. Τον άλλο μήνα πρόκειται να αποφανθεί τελικώς, να ανακοινώσει την απόφαση του το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε ό,τι αφορά την καταγγελία των Σκοπίων για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας σε βάρος της Ελλάδας. Τα σενάρια τα οποία παίζουν για την απόφαση των δικαστηρίων θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Τα δύο από τα τρία σενάρια τα εξήγησα όλα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ο κύριος Παπαδόπουλος από το Σικάγο, ο κύριος Ασπασίδης εδώ μαζί μας στο στούντιο, αναλύουμε και ακριβώς αναλύουμε τόσο την θέση την οποία λαμβάνει και έχει λάβει η χώρα μας επί της δίκης, αλλά και γενικότερα τη στάση που κρατάει η χώρα μας και μετά τη δίκη. Και το είπα και πολύ χαρακτηριστικά, ο κύριος Παπαδόπουλος συμφώνησε πριν, κυρία Σπασίδη, ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε μια εξαιρετική παρουσίαση των ελληνικών θέσεων στο Διεθνές Δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι υπόθηκαν πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν υποθεί εδώ και χρόνια, αλλά τουλάχιστον υπόθηκαν, οι ενελάδοι πολιτικοί μας δεν έχουν υιοθετήσει τίποτε από όλα αυτά και συνεχίζουν, θα μου επιτρέψετε να το πω λαϊκά, το ίδιο βιολί σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Θέλω δε να συμπεριλάβω στα όσα λέμε σήμερα και αυτό που αποκαλύψαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο, δηλαδή την παραδοχή του Μάθιου Νίμιτς ότι η Ελλάδα και επίσημα έχει συμφωνήσει στο να υπάρξει σύνθετη ονομασία με τον προσδιορισμό Μακεδονία. Ορίστε, κύριε Σπασίδη. Με τον γεωγραφικό προσδιορισμό. Όχι, με τον προσδιορισμό Μακεδονία. Με ναι. τη λέξη Μακεδονία. Ναι, σύνθετη ονομασία με τη λέξη Μακεδονία μέσα. Ναι. Διότι ο γεωγραφικός προσδιορισμός μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και η Ευρώπη γεωγραφικός προσδιορισμός είναι. Και και ο Ευρωπαϊκός Νότος γεωγραφικός προσδιορισμός είναι. Ορίστε, ναι, παρακαλώ. Ακριβώς ως προς τον χώρο τη... Το θέμα είναι ότι ο κύριος Νίμιτς το είπε ξεκάθαρα, ότι η Ελλάδα συμφώνησε στη χρήση της λέξης Μακεδονία. Ορίστε. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα βρεθεί και δεν πρέπει να βρεθεί χέρι ελληνικό που να εκχωρήσει αυτό το δικαίωμα στα Σκόπια να συμπεριλάβουν στο όνομα το οποίο τελικώς θα έχουν την ιερή ονομασία της Μακεδονίας, είτε Βόρεια είτε Άνω κτλ. Αλλά θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε κύριε Λαζάρου, βεβαίως, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Είπα ότι τους ενδιαφέρει όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τους ενδιαφέρει πρωτίστως ο τύπος και οι εντυπώσεις στη διεθνή κοινότητα, γι' αυτό προσφεύγουν στα διεθνή δικαστήρια και σε όλα τα φόρα τα οποία βρίσκονται, είτε οικονομικά είτε πολιτικά είτε στρατιωτικά, αναφέρονται ως Μακεδονία και τα λοιπά και κάνουν τα καραγκιοζλίκια, συγγνώμη για την έκφραση. Όμως θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ, εγώ μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι για ποιο ΝΑΤΟ μιλάμε. Για ποιο ΝΑΤΟ μιλάμε, κύριε Λαζάρου? Μήπως δεν υπάρχει αμερικανικός στρατός, δεν υπάρχει στα Σκόπια? Το ξέρετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στα Σκόπια είναι ένα πραγματικό ευρωπαϊκού βεληνικούς στρατηγείο στα σύνορα μεταξύ Σκοπίων και Βοσνίας και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτού του ετοιμόρροπου κρατηδίου των Σκοπίων. Αλλά θέλοντας να έρθω στο θέμα, άρα αυτό είναι, επαναλαμβάνω, για τον τύπο ότι θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Μήπως οι Γερμανοί δεν πηγαίνουν έρχονται, οι Βέλγοι δεν πηγαίνουν έρχονται, οι Γάλλοι δεν πηγαίνουν έρχονται εκεί μέσα? Αλλά θα ήθελα να πω κάτι που και ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής ξέρει, ή ας πούμε ο ασκούμενος, ναι, ότι όταν σου κάνουν μία αγωγή, το πιο απλό που έχεις να κάνεις, επειδή δεν πρόλαβες,
εσύ και σε πρόλαβε ο άλλος, mm-hmm. είναι να κάνεις μια ανταγωγή. Εμείς είπατε εκεί ότι στα έγγραφά μας, και σωστά το είπατε, ότι στα έγγραφά μας και, και στην προφορική ανάπτυξη των ισχυρισμών μας ενώπιον του Δικαστηρίου της Χάγης είπαμε πράγματα που δεν τα είχαμε πει ποτέ. Μα κύριε Λαζάρου, θα έπρεπε άμεσα όταν πληροφορηθήκαμε ότι οι Σκοπιανοί προσέρχονται στο Διεθνές Δικαστήριο για να βρούνε μία λύση, θα έπρεπε να μην είμαστε μόνον, να το πω έτσι με νομική ορολογία, όχι μόνον εναγόμενοι, αλλά και ενάγοντες. Έπρεπε δηλαδή. Έπρεπε να καταθέσουμε άμεσα να αμυνθούμε για να συζητηθούν mm-hmm. και οι δύο. Δηλαδή να μην είμαστε μόνον αμυνόμενοι, για να το πω πιο απλά, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Ναι. Δεν έπρεπε μόνον να απολογούμεθα για το τι μας κατηγορούν ότι κάναμε. Mm-hmm. Ας έρθουν οι κύριοι Σκοπιανοί να μας πούνε αυτά τα καραγκιοζλίκια που δίνουνε 5 μισθοφόρους τους σε δίθεν Μακεδόνες στρατιώτες και φοράνε περικεφαλαίες ή κάνουνε τα έσχη τους στα γήπεδα που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο καιρό. Mm-hmm. Αυτά όλα δεν έπρεπε να τα καταγγείλουμε. Δεν έπρεπε να καταγγείλουμε τις πάμπολες παραβιάσεις. Δεν έπρεπε να καταγγείλουμε ότι χρησιμοποιούν ένα όνομα ενώ υπάρχει η απόφαση διεθνούς οργανισμού ότι το όνομά τους είναι Φύρομ και όχι Ρεπούμπλικα Μασεντόνια. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει όμως, έστω και τώρα θα πρέπει κάποια στιγμή να συνέλθουμε. Αλλά εμείς, και ίσως αυτό είναι ένα χαπάκι που μας δώσανε, μια καραμέλα, και φαντάζομαι ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο αγαπητός φίλος και αγωνιστής εκεί του εθνικού μας θέματος στην Αμερική, θα το ξέρει πολύ καλά, γιατί τα παρακολουθούν από μακριά και τα βλέπουν πιο σφαιρικά. Ότι εμείς ασχολούμαστε είτε με το χρηματιστήριο που κατρακυλάει, είτε με το θα πτωχεύσουμε, δεν θα πτωχεύσουμε, και τα εθνικά μας θέματα τα έχουμε αφήσει, αν θέλετε, δεύτερα, τρίτα, πέμπτα στην κατάταξη των ενδιαφερόντων. Mm-hmm. Εδώ έχουμε τόσο σοβαρό θέμα με την Τουρκία και βλέπετε πάλι πλήγει το θέμα. Μην πάμε στην Τουρκία. Όχι, δεν πάμε στην Τουρκία, λέω, παρακαλώ, για το εθνικό μας θέμα. Θέσατε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Και εγώ ήθελα και την άποψη του κ. Παπαδόπουλου σε αυτό που είπατε. Δηλαδή ότι πράγματι εγώ συμφωνώ με αυτό που είπατε, το προσυπογράφω αν θέλετε, ότι η Ελλάδα έπρεπε να αντεπιτεθεί στην καταγγελία των Σκοπίων με μια δική της καταγγελία. Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει ο κύριος Πασίδης. Ορίστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως είπα στην περασμένη φορά, mm-hmm. ένας πολιτικός Αμερικανός, τον οποίο διαμαρτυρήθηκα όταν ο Μπούς τους αναγνώρισε, και μάλιστα πολύ σημαντικός πολιτικός εδώ, με το συνεργατικό σου όνομα, και λέω ότι αυτό είναι μια πραγματικά απαράδεκτη εκκίνηση και γιατί το κάνατε, mm-hmm. μου είπε, μα εσείς από την Ελλάδα, λέει, ζει αυτό το κράτος. Λοιπόν, τι θέλετε, λέει, έρχεται σε μένα τον Αμερικανό, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς ο Αμερικανός και εγώ Αμερικανός είμαι, να μου πείτε να μην αναγνωρίσουμε εμείς ένα κράτος με το όνομα που θέλει ο δικός σας ο λαός, όταν εσείς κομπάζετε ότι με δικά σας λεφτά ζουν αυτοί, όταν είναι ανοιχτά τα σύνορα και πηγαίνουν, έρχονται οι τουρίστες και αγοράζουν τα προϊόντα τους. Λοιπόν, λέει, και τι ζητάτε από εμάς. Όταν λοιπόν λέει ο κύριος Αστασίδης να πάμε να τους μηνύσουμε, να κάνουμε διαμαρτυρίες και να δείξουμε ακριβώς τον αλληλεπιδρασμό τους και την επιθετικότητά τους. Πολύ καλά. Έρχονται οι άλλοι και λένε, εφόσον κύριοι είναι τα πράγματα έτσι, γιατί ζει αυτό το κράτος από εσάς και από τους Έλληνες επιχειρηματίες. Πώς εξηγείτε, δεν έχετε λίγο τσίπα, όπως λέει και η γιαγιά μου, σαν λαός εσείς οι Έλληνες. Mm-hmm. Λοιπόν, από τη μία θέλετε να μηνύσετε το κράτος αυτό και από την άλλη τρέχετε στις ουρές 5 χιλιόμετρα από το Κιλκής αυτοκίνητα να πάνε να βάλουν βενζίνη και να πάνε στον οδοντίατρο. Λοιπόν, έχουμε μια σχιζοφρενική πολιτική. Από τη μία μεριά τους υποστηρίζουμε οικονομικά, αγοράζουμε τα προϊόντα τους, τους έχουμε διέξοδο στη Θεσσαλονίκη, κάνουν ό,τι θέλουν. Με τα δικά μας λεφτά μας εκβιάζουν, μας απειλούν και μας γελιοποιούν. Και μετά λέμε, μα γιατί δεν έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ, όπως σας είπα, αυτή ήταν μια εκβιαστική κίνηση και τίποτα άλλο. Το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να λάβει υπόψη του μία απόφαση ενός διεθνούς δικαστηρίου για κάτι που αναφέρεται στο ΝΑΤΟ. Επομένως, το ΝΑΤΟ έτσι κι αλλιώς θα πει
Εμείς πήραμε την απόφασή μας, ομόφωνη, όταν λυθεί το θέμα του ορόματος θα μπείτε. Ο τρόπος που αντιμετώπισε η Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο ήταν πολύ καλός. Ήταν περισσότερο για να μπορέσουν να δώσουν πάτημα στο Διεθνές Δικαστήριο να πει και οι Σκοπιανοί παραβίασαν την διάμεση συμφωνία με κάποιο τρόπο. Και τι θα κάνουμε εμείς αν πούνε ότι ναι, την παραβίασαν? Θα σταματήσουμε το εμπόριο? Δεν σταματάμε. Θα σταματήσουμε να πηγαίνουμε στα καζίνα? Δεν σταματάμε. Θα φύγουν οι Έλληνες επιχειρηματίες από εκεί, οι οποίοι δίνουν λεφτά στους πρατοριανούς του Γκουρέψκι, δίνουν 30% έτσι, από το εργατικό τους δυναμικό, δουλεύει για τους Έλληνες επιχειρηματίες? Δεν θα φύγουν. Επομένως, τι θα κάνουμε? Αυτό είναι το πρόβλημα που δεν καταλαβαίνει κανένας. Απ' τη μία διαμαρτυρόμαστε και απ' την άλλη με τα δικά μας λεφτά μας φαστουκίζουν. Πώς θα γίνει? Να μας καταδικάσουν. Να πούμε, να διαμαρτυρηθούμε, να τους καταδικάσουμε. Παραβίασαν την ενδιάμεση συμφωνία. Βάζουν αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είπε ο κ. Λαμπρινίδης, όταν τον γκρεμίστε θα συνεχίσουν διαπραγματεύσεις. Τίποτα δεν είπε. Είπε, η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Λοιπόν, αυτό λένε και οι Σκοπιανοί. Η ιστορία της Μακεδονίας λένε είναι δική μας και δεν ξαναγράφεται και οι Έλληνες να μην ανακατεύονται με τη Μακεδονία. Είμαστε ένα διεθνές ρεζίλι. Και είμαστε ένα διεθνές ρεζίλι γιατί καταρχήν δίνουμε την εντύπωση στα 75 εκατομμύρια Τούρκων ότι, είμαστε ανίκανοι, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ανίκανοι να υπερασπιστούμε το όνομα Μακεδονία. Στηρίζουμε το κράτος αυτό οικονομικά με τα δικά μας λεφτά και όταν μας δίνουν ένα χαστούκι λέμε, μα γιατί μας το δώσατε, είστε κακοί, πρέπει να σας καταδικάσουμε τώρα διεθνώς γιατί μας είστε κακοί. Εκεί έχουμε φτάσει. Ένα ρεζίλι, λυπάμαι, πρέπει να το πω. Σας ακούω. Κύριε Σπασίδη. Κύριε Λαζάρο, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, θα ήθελα σε αυτό που είπατε για τις επιχειρήσεις, ότι σε μια προηγούμενη εκπομπή εδώ που οργάνωσε ο κύριος Λαζάρου, είχα φέρει ορισμένα προϊόντα, προϊόντα ελληνικά. Και εκτός από το ότι πληρώνουνε, πόσα πληρώνουν εκεί στους Σκοπιανούς και κάθε ευρώ είναι ένα βόλι εναντίον της πατρίδας μας, ξέρετε τι άλλο γίνεται? Ένα μεγαλύτερο κακό εκτός από το οικονομικό, πάνω στο εθνικό μας θέμα. Είχα φέρει εδώ μπουκάλια με κρασιά, μακεδονικός ύμνος, Μέγας Αλέξανδρος. Ρεπούμπλικα Μασεντόνια από κάτω. Σε ελληνικά κρασιά. Είχε μεγάλης βιομηχανίας προϊόντα ζυμαρικά, τα οποία έγραφαν, ήτανε η ίδια η συσκευασία που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα. Και από κάτω έγραφε Ρεπούμπλικα Μασεντόνια. Και πολλά άλλα παραδείγματα. Κάναμε διαμαρτυρίες και τα λοιπά, φωνάξαμε, τίποτα. Τα προϊόντα, όπως με πληροφόρησαν την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζουν να πουλούνται με ψευδεπίγραφες ετικέτες ότι παράγονται στην Ρεπούμπλικα Μασεντόνια, δηλαδή στα Σκόπια. Νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να τεθούν σε ένα τραπέζι και να σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Και οι δικοί μας οι επιχειρηματίες που θέλουν να κερδίζουν και πήγαν εκεί ως γνωστόν, διότι το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι χαμηλότερο. Και δεν πήγαν μόνο στα Σκόπια, κύριε Παπαδόπουλε, πήγανε και στη Βουλγαρία.